What's with Andy? I'm the master trickster. The master trickster. What's with Andy? I'm the prince of pranks. The prince of pranks. Well, everyone in town, from my folks to my buddies, know of my unquenchable thirst for pranks. Besides Charm and Lori, I've got one dream of glory: to get listed in the record books. What's with Andy? I'm the master trickster. The master trickster. What's Kathy, τρέχει με τον Άγγι. Τρέξτε! Ξέρετε, η αλήθεια πονάει και μερικοί δεν μπορούν να την αντέξουν. Ο πόνος σου δεν θα είναι μικρότερος από την αλήθεια όταν σε πιάσουμε, Λάρκιν. Οχ! Δεν θα βλέπαμε καλύτερα τις ταμπέλες χωρίς τους στάμνους μπροστά τους. Απλώς κάνω ένα μικρό πείραμα. Για να δεις αν οι άνθρωποι έχουν καλή όραση. Όχι, πρόσεξα ότι οι άνθρωποι δεν είναι τόσο παρατηρητικοί. Βλέπεις? Κάποια μέρα θα πετύχω κι εγώ τη μεγάλη είδηση. Ορίστε, κυρία εκδότρια, θα δεις ότι ζητώ από ορισμένα υψηλά πρόσωπα να δώσουν αναφορά για ποιο λόγο στην τραπεζαρία δεν σερβίρουν μπιζέλια. Ναι, το ξέρω ότι είναι θαυμάσιο, αλλά με λίγη εξάσκηση θα γίνεις κι εσύ σαν και εμένα. Δεν σκοπεύω να γίνω δημοσιογράφος γράφοντας άρθρα για τα καινούργια προϊόντα καθαρισμού που χρησιμοποιούν στις τουαλέτες του σχολείου. Α, ναι. Οι τουαλέτες τώρα πια μυρίζουν καλύτερα, ακόμα και αφού τις χρησιμοποιήσουν όλοι και όλοι. Έχω θυμώσει πολύ που έχασα τη σχολική επίσκεψη στην εφημερίδα του East Gackle τον περασμένο μήνα. Ήλπιζα ότι θα γνώριζα τον εκδότη και θα τον εντυπωσίαζα. Πάντως, δεν νομίζω ότι θα σκεφτούν να καλέσουν ξανά το σχολείο μας εξαιτίας του Άντι. Και έπειτα όλα τα άρθρα στέλνονται από τους υπολογιστές των συντακτών στο πιεστήριο και εκεί τυπώνεται η εφημερίδα. Συγγνώμη, κύριε, μήπως έχετε να μου αλλάξετε $5, θέλω να πάρω ένα χυμό. Ναι, βέβαια. Μια στιγμή, παιδί μου. Τι έγινε? Όχι, κύριε, μόνο ψηλά χρειάζομαι, κρατήστε το βρακάκι σας. Ευτυχώς που δεν ήμουν εκεί. Τώρα θα πρέπει να βρω την ευκαιρία να τηλεφωνήσω ίδια στον εκδότη. Χαίρομαι που θέλεις να προσλάβεις ένα μαθητή να σου γράψει ένα άρθρο, Έρλ. Ξέρεις, είναι κάτι που το σκέφτομαι εδώ και 2 εβδομάδες και χρειάζομαι ένα δυνατό ρεπόρτερ για να τα βγάλει πέρα με αυτή τη δουλειά. Ορίστε, κάθισε να μιλήσουμε. Όχι, θα προτιμούσα όρθιος. Έρχεται! Ω, μα είναι δυνατόν! Καινούριο κοστούμι! Γιατί δεν έβαλαν μια ταμπέλα εδώ? Ποιος έβαψε τα μπακάκια και δεν έβαλε ταμπέλες? Λυπάμαι πολύ. Λοιπόν, θα σου δώσω αύριο κάποια ονόματα μαθητών και τώρα με συγχωρείς. Θα τα πούμε σε λίγο. Γεια σου. Γεια σας, κύριε. Με θυμάστε? Ναι, αυτός δεν είναι ο τύπος που φοράει ροζ βρακάκια, ε? Δεν τα φοράει τα βρακάκια, απλώς τα έχει στην τσέπη του και είναι κόκκινα, δεν είναι ροζ. Όχι, τα φοράει, σου λέω, και σίγουρα είναι ροζ. Όχι, δεν είναι ροζ, είναι κόκκινα. Άντι, Λάρκιν, πώς να μη σε θυμάμαι? Θα ήθελα να σας ζητήσω συγγνώμη για εκείνη την αθώα φάρσα που σας έκανα τις προάλλες. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Φαίνεται ότι ο εκδότης δεν κρατάει κακίες. Αυτός είναι? Δεν καθόμαστε λίγο να σας εξηγήσω τι έγινε ακριβώς? Εγώ δεν τα τρώω αυτά. Γεια σου, Άντι. Γεια σου, Λόρι. Κύριε Winters, από εδώ η Λόρι. Χαίρο πολύ, κύριε Winters. Είμαι η εκδότρια της σχολικής εφημερίδας και φανατική αναγνώστρια της εφημερίδας σας. Πολύ ωραία. Αυτό είναι θαυμάσιο, Λόρι. Ευχόμουν να γνωρίσω κάποιον σαν εσένα. Έχω να σου να θέσω ένα θέμα που σίγουρα σου ταιριάζει, Γάντι. Το παγκάκι είναι φρεσκό. Το παντελόνι μου. Έλα στο γραφείο μου όταν σχολάσεις για να συζητήσουμε για τη δουλειά μας. Και τώρα μου επιτρέπεις, πρέπει να πάω στο καθαριστήριο. Για δημοσιογράφος δεν είναι πολύ παρατηρητικός. Ευχαριστώ, Άντι. Λόρι, γεια σε! Ευτυχώς που ήρθες κι εσύ. Κόντευα να πεθάνω από τη βαρεμάρα εδώ πέρα. Αχ, καλά.
Δεν κάνει τίποτα. Θα ήθελα να γράψεις ένα άρθρο με τίτλο «Άντι Λάρκιν, ο έφηβος φαρσέρ». Αλήθεια? Γιατί? Να, ξέρεις, προσπαθούμε να προσελκύσουμε το νεαρότερο κοινό και στους εφήβους αρέσουν οι ιστορίες για άλλους που κάνουν βλακίες, εννοώ πρωτότυπα πράγματα. Εντάξει. Θέλετε λοιπόν να τον ψυχολογήσω, να βρω τις ελπίδες και τους φόβους του, τα όνειρά του, αυτό εννοείται? Ναι, κάτι τέτοιο και πώς φέρεται στα ζώα και αν αντιγράφεις τα διαγωνίσματα. Μα αυτά τι σχέση έχουν με τις φάρσες? Και για ευνόητους λόγους θα το αντιμετωπίσεις ως μια μυστική έρευνα. Στους φαρσέρ αρέσει να επιδεικνύονται και αν ο Άντι μάθαινε τι ακριβώς κάνουν. Ξέρω πολύ καλά τη μανία του Άντι να κάνει επίδειξη. Θα σας ετοιμάσω μια εις βάθος αναλυτική έρευνα. Δεν θα σας απογοητεύσω. Το ξέρω, δεν θα απογοητευτώ. Στο λέω, Ντάνι, έχω την αίσθηση ότι η Λόρι θα έρθει μαζί μου στο κινηματογράφο το Σάββατο. Νομίζω ότι η μόνη ταινία που παίζεται είναι «Τα κουνέλια βαμπύρ νούμερο 5». Θα ήθελε κάτι πιο ρομαντικό, νομίζω. Τι πιο ρομαντικό από τα βαμπύρ, που είναι κουνέλια. Αυτός ο επιστάτης έβαψε το μπαγκάκι και δεν έβαλε ταμπέλες. Πρέπει να απολυθεί. Μια που λέμε για βαμπύρ. Hey, Τζεν, δεν ήξερα ότι οι ρίγες είναι και πάλι στη μόδα. Είναι λυπηρό. Οι άνθρωποι δεν προσέχουν που κάθονται. Ναι, όπως ο κύριος Γουίντερς. Ξέρεις, δεν νομίζω ότι σε συμπαθεί. Για εκδότης εφημερίδας θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός και πιο παρατηρητικός. Και εσύ προσπαθείς να τον εκπαιδεύσεις αυτό, δηλαδή? Το θεωρώ ιερό καθήκον. Βρήκες τρόπους για να κάνεις φάρσα στον κύριο Γουίντερς? Ακόμα σκέφτομαι. Ίσως η Λεόνη θα μπορούσε να μου δώσει μια εικόνα για το πώς ενεργούν οι δημοσιογράφοι. Και γιατί να το κάνει αυτό ο μεγάλη απατεώνα? Καλά την είδες, τα χείλη της ακούμπησαν στο μαγουλό μου. Αν αυτό δεν σημαίνει ότι με αγαπά, τότε τι άλλο μπορεί να σημαίνει, δεν θα το κάνω αυτό στη θέση σου. Αυτό είναι ένα ειδικό κρασί που το παλιώνω για την καινούργια μου έρευνα παρατηρητικότητας. Αυτό είναι ό,τι πρέπει. Κύριε Λάρκιν. Μην το πείτε στη μαμά. Άντι! Λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Α, ναι, η πανέμορφη Λόρι. Αχ, σίγουρα βάζει κάποια ειδική κρέμα, γιατί τα χείλη της είναι τόσο απαλά. Γεια σας, παιδιά. Σε πειράζει να περπατήσουμε μαζί στο σχολείο, Άντι? Και βέβαια όχι. Βλέπεις? Νομίζω ότι χρειάζομαι καινούργια γυαλιά. Ξέρεις, ποτέ δεν είχα σκεφτεί πόσο παρατηρητική είμαι. Αλλά τώρα πια αυτό σκοπεύω να κάνω. Πω, Άντι, δεν το ήξερα ότι η Τζεν σε τρομοκρατούσε όταν ήσουν μικρός. Καημενούλη μου. Πρέπει να παραδεχτώ ότι ήταν σκληρό, αλλά αυτό με έκανε αυτό που είμαι σήμερα. Έναν ασυνείδητο φαρσέρ. Άντι, πώς βρέθηκε η κόκκινη κάλτσα σου μέσα στα άσπρα μου μπλουζάκια? Δεν ξέρω, Τζεν, εγώ δεν βάζω μπουγάδα. Μπορεί να μπλέχτηκε κατά λάθος. Αυτό δεν έγινε κατά λάθος, άγριο σκουλίκι. Αν δεν είχε πιει το γάλα της, θα ήταν χειρότερα. Πω-πω. Ναι, πω-πω. Εσύ δεν ήσουν που τρομοκρατούσες την Τζεν μικρός? Ας μην μιλάμε τώρα για τέτοιες μικρές λεπτομέρειες. Μήπως όμως δεν είναι λεπτομέρειες? Τι ήταν αυτό? Τίποτα. Ο Ντάνι μου λέει ότι έχει πολύ διάβασμα στο σπίτι και πρέπει να φύγει για να προλάβει. Έτσι? Όχι. Ποτέ δεν είπα κάτι τέτοιο. Έπαθε τίποτα το μάτι σου? Πήγε κιόλας έξι. Πρέπει να πάω σε μια δουλειά, αλλά θα σας δω αύριο, εντάξει? Δεν συμπεριφέρεται κάπως παράξενα. Πώς? Ναι, να σου πω. Πιάνεται από την κάθε σου λέξη. Καταγράφει οτιδήποτε της λες. Πιάνεται από την κάθε σου λέξη. Έχεις δίκιο. Πώς δεν το πρόσεξα κι εγώ? Είναι ερωτευμένη μαζί μου. Ήταν γραφτό να μας συμβεί. Να γίνει επιτέλους το κορίτσι μου. Η Λόρι το ξέρει ότι είναι το κορίτσι σου? Δεν το έχουμε συζητήσει ακριβώς, αλλά αφού είμαστε συνέχεια μαζί και είναι ολοφάνερα ερωτευμένη μαζί μου, άρα ναι. Αν και δεν έχω ξεκαθαρίσει ακόμα τα κινητρά του, έχω ερευνήσει την πρώιμη παιδική του ηλικία. Αλήθεια? Σίγουρα θα βασάνιζε γάτες, έτσι δεν είναι? Όχι,
αλλά είναι πιο προσιτός και έχει μεγαλύτερη κατανόηση από όσοι νομίζετε. Όμως δεν είναι αυτό το θέμα μας. Μα αυτό δεν μου ζητήσατε από την αρχή, να γνωρίσω τον αληθινό Άντι. Ναι, έχεις δίκιο, είσαι πολύ διορατική. Ξέρεις κάτι, το ερχόμενο καλοκαίρι θα μπορούσα ίσως να επωφεληθώ από εσένα. Γι' αυτό κάνε καλή δουλειά σε αυτό το άρθρο και θα δούμε μήπως δουλέψεις ως βοηθός. Μάλιστα, κύριε. Αν και έχω αντιληφθεί λεπτομερώς όλες τις φάρσες που έχεις κάνει, ακόμα δεν έχω καταλάβει γιατί τις έκανες. Αυτή η πάσα θα περάσει σίγουρα στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ναι. Κοίτα, υπάρχουν πολλοί λόγοι για μια φάρσα. Ένας από αυτούς είναι η διασκέδαση. Και επειδή σου έχω αδυναμία, σου έχω ετοιμάσει μερικά demo για να δεις τι ιδιοφυΐα είμαι. Demo? Ναι, demo νούμερο 1. Παρατήρησε την άρνηση του θύματος μπροστά στην καταστροφή. Α! Φύγετε από εδώ! Φύγετε από εδώ! Φύγετε! Τι είναι αυτό? Άντι, τι ήταν αυτό? Λέκες από μελάνι με τηλεκοντρόλ. Σαν αληθινός δεν είναι. Όταν βρήκα την ευκαιρία νωρίτερα, έβαλα συσκευές με μελάνι στις πίσω τσέπες του παντελονιού του. Μα, Άντι, καταστράφηκε το παντελόνι του. Νόμιζα ότι ήθελες να μάθεις πώς κάνω... Ναι, θεωρητικά. Δεν ήθελα να κάνεις φάρση σε κανέναν. Αχ, τότε νομίζω ότι δεν θα εκτιμήσεις ούτε την επόμενη. Πάει με καρονάδα μου. Μα τι έγινε? Ειλικρινά, Άντι, θα έπρεπε να του αγοράσεις άλλο φαγητό. Θα το ήθελα, μα δεν γίνεται. Είμαι απένταρος. Δεν έγινε και τίποτα. Κρέμασα τη γη ήταν. Αυτό μόνο εσύ το νομίζεις. Φαντάζομαι ότι αυτή η υπόθεση ναυάγησε. Μπα, νευρίασε λιγάκι τώρα, αλλά θα το ξεπεράσει. Όχι, φίλε μου, την κρατάω ακόμα στην παλάμη μου. Είναι η επιθυμία σου, αφέντη. Πολλές πίτσες. Με τυρί ή με σαλάμι. Και τα δύο. Γεια σου, Μάρτιν. Γεια σου, Άντι. Ωρίστε, φαίνεσαι πεινασμένος. Δεν χρειαζόταν να το κάνεις αυτό, του έφερα εγώ φαγητό. Μπριζόλα με πουρέ. Ευχαριστώ, Λόρι. Να κάθεσαι μαζί σας. Φυσικά. Λοιπόν, Λόρι, για να συνεχίσουμε τη συζήτηση, έχω κι άλλες φάρσες να σου διηγηθώ. Ξέρεις, Άντι, έχω μαζέψει ό,τι μου χρειάζεται. Σε ευχαριστώ πάντως. Γυναίκες. Ναι, γυναίκες. Γεια! Θέλεις να βγούμε μαζί το Σάββατο το βράδυ? Σκεφτόμουν να πάμε κινηματογράφο. Και για ποιο λόγο δηλαδή να βγούμε το Σάββατο το βράδυ μαζί? Μα αυτό δεν κάνουν συνήθως τα αγόρια και τα κορίτσια που είναι μαζί. Α, τι? Πώς το σκέφτηκες αυτό? Άκουσε, Άντι, ο κύριος Winters μου ανέθεσε να γράψω ένα άρθρο και θα έχω πολλή δουλειά για πολλές μέρες. Σε πειράζει? Όχι. Ναι, εντάξει. Ό,τι πεις εσύ. Εμπρός. Εγώ είμαι ο Winters. Βρήκες τίποτα, καμιά βρωμιά? Όχι, καμία βρωμιά. Αλλά ανακάλυψα το κινητρό του για τις φάρσες. Επειδή είναι βάρβαρος και έχει πολύ κακή ψυχή. Ξέρετε, δεν θα το έθετα έτσι. Κοίτα, αυτό το άρθρο θα το ήθελα απόψε αν γίνεται. Απόψε? Μα εσείς είπατε... Ναι, αλλά έτσι λειτουργεί μια εφημερίδα. Θα πρέπει να είσαι υπατμόν. Θέλεις να είσαι υπατμόν, φαντάζομαι. Για να γίνεις βοηθός θα πρέπει πάντα να... Είμαι υπατμόν. Θα έχετε το άρθρο απόψε στις 7. Ωραία. Λοιπόν, συνέτερε, αφού το Σαββατόβραδο μου ξαφνικά ελευθερώθηκε, εσύ και εγώ έχουμε ραντεβού με κάποιον εκδότη κάποιες εφημερίδες. Νόμιζα ότι δεν θα κάναμε τίποτα πια μαζί, αφού άρχισε να περνάς όλο σου το χρόνο με τη Λόρι. Αφού όμως ο Winters απασχολεί τη Λόρι τόσες ώρες, θα απασχολήσω κι εγώ εκείνον. Τι έγινε, Ντάνι? Θα έλεγα ότι ο Winters μπήκε ανάμεσα σε σένα και τη Λόρι. Μάλιστα, παρκάρισε ανάμεσά σας ολόκληρη η Νταλίκα. Μα τι έγινε? Σκέψου ότι αυτό το έγραψε η κοπέλα σου. Σου είπα ότι η Λόρι κάτι ετοίμαζε. Έψαχνε να βρει βρωμιές να γράψει σε αυτό το άρθρο με τίτλο «Άντι Λάρκιν, ο πιο ανώριμος, τεμπέλης και ανόητος έφηβος του Eastle Gaggle». Με περιγράφει πάντως, με μεγάλη ακρίβεια.
Δεν είναι αυτό το θέμα. Ο Άντι, πόσο λυπάμαι για αυτό που έγινε. Γιατί να λυπάσαι, Λόρι, εσύ το έγραψες. Γιατί? Όχι, δεν το έγραψα. Είχα ένα προαίσθημα ότι ήθελε κάτι τέτοιο και έτσι του έγραψα κάτι εντελώς διαφορετικό. Ναι, έτσι λες. Ορίστε, διάβασέ το. Τι είναι αυτό? Το δικό μου άρθρο. Α, μα εδώ δεν περιγράφεις εμένα. Δεν το πιστεύω ότι ο Winters με ντρόπιασε έτσι. Πού είναι η ακεραιότητα του δημοσιογράφου? Ποτέ δεν θα συκοφαντούσα ούτε σένα ούτε κανέναν κατά αυτόν τον τρόπο. Άκουσε, Λόρι, καταλαβαίνεις ότι αυτό σημαίνει πόλεμο. Θα δείξω στον κύριο Winters τι σημαίνει να προκαλείς τον Άντι Λάρκιν. Είσαι μέσα? Όχι, ευχαριστώ. Θα τον χτυπήσω εκεί που πονά. Θα γράψω μια αναφορά για αυτόν και θα τη δημοσιεύσω στη σχολική εφημερίδα. Είναι ελαφρύ, αλλά μπορεί να είναι καλή ιδέα. Θα μου δώσεις ένα αντίγραφο όταν τελειώσεις? Φυσικά. Είχες δίκιο. Το άρθρο του Winters είναι πιο ακριβές. Αυτό μου έδωσε μια φοβερή ιδέα για φάρσα. Θα μπω στο παιχνίδι των εφημερίδων. Είσαι μέσα? Εφόσον θα μπορώ να φοράω καπέλο ρεπόρτερ. Δεν νομίζω ότι τα φοράνε πια. Εντάξει. Θα χρειαστώ μια κρυφή κάμερα για να ολοκληρώσω τα άρθρα μου για ορισμένους πολίτες του East Gaggle και θα με βοηθήσεις εσύ. Γιατί η Λόρι ασχολείται με τη δημοσιογραφία. Έχει πολύ πλάκα. Η δική μας δημοσιογραφία εννοείς? Νομίζω ότι όλα είναι έτοιμα για το Σαββατόβραδο. Hey, Λόρι, την τέλειωσες εκείνη την αναφορά? Ναι. Δεν θα μπορούσε να γίνει καλύτερη. Σε πειράζει να κάνω ένα αντίγραφο αυτού του θαυμάσιου άρθρου που έγραψες για μένα? Λοιπόν, έκανες ακόμα την φάρσα στον Winters? Όχι ότι το εγκρίνω, βέβαια. Όλα θα γίνουν στην ώρα τους, αγαπητοί μου. Όλα στην ώρα τους. Εντάξει, μόλις τελειώσεις με την επιχείρηση ΑΒ θα βρεθούμε εδώ. Το θυμάσαι αυτό? Ό,τι πεις εσύ, αρχηγέ. Είμαι εντάξει. Είμαι εντάξει, εντάξει, εντάξει. Γεια σου, παιδί μου. Θα έπρεπε να είχες σταλεί στο πιεστήριο πριν 5 λεπτά. Εσύ, πρέπει να μου ανοίξεις τις πόρτες του πάνω ορόφου. Είναι κλειδωμένες. Να, πάρε τα κλειδιά μου. Έχω άλλη δουλειά τώρα. Όχι, όχι, δεν έχεις. Εγώ καθαρίζω. Δεν ξεκλειδώνω πόρτες. Μια δουλειά δεν μπορούν να κάνουν. Ας το τελειώσω με αυτό το άρθρο. Ορίστε. Άλλο ένα θέμα ετοιμάστηκε να τυπωθεί. Λοιπόν, αποστολή, εξετελέστη. Πάμε να φύγουμε από εδώ γρήγορα. Ναι, την έφερα στον εκδότη, την έφερα στην εφημερίδα και έχω και το κορίτσι. Είμαι μια αληθινή ιδιοφυΐα. Είσαι πολύ σπουδαίος. Δεν υπάρχει άλλο σαν εσένα. Τώρα κατάλαβα την εξυπνάδα σου. Θα ήθελα να δω τη φάτσα του κυρίου Winters αύριο το πρωί. Εγώ θα ήθελα να δω την έκφρασή του αυτή τη στιγμή. Ποιος έσβησε τα φώτα? Τι? Ποιος? Λάρκιν! Τι βλέπω εδώ? Συγγνώμη. Μήπως έχετε κανένα πάρτι εδώ? Θα ήθελα επίσης να δω και την έκφραση της Τζεν. Μου
εμφανίστηκαν τα εσώρουχά μου. Άντι! Πρέπει να ομολογήσω ότι το βελτίωσες πολύ. Διαπρεπής φαρσέρ του East Gackle και πολλά υποσχόμενος έφηβος. Έχω ταλέντο στη δημοσιογραφία τελικά. Εντάξει, αυτό που έκανες εδώ δεν είναι ακριβώς δημοσιογραφία. Μας ευχαριστώ που δεν έβαλες το όνομά μου στο άρθρο. Δημοσιογραφική ακεραιότητα, δεν είπαμε. Μάλλον εγώ θα είμαι η μόνη σου θαυμάστρια. Λάρκιν! Πού βρήκες αυτή τη φωτογραφία, νεαρέ μου? Τα λέμε αργότερα! Τώρα θα σου δείξω! Επάνω το κυνηγήστε τον! Σε μια πόλη γεμάτη από μη παρατηρητικούς ανθρώπους, νομίζω ότι μερικές αλλαγές στην εφημερίδα δεν θα τις πρόσεχε κανείς! Αλλά μακάρι να μπορούσα να το σκάσω απαρατήρητος τώρα!